Καλησπέρα. Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε μια επιστολή από μια νεαρή φίλη η οποία ρωτάει «Θα μπορέσω ποτέ να νιώσω πραγματική ευτυχία» Κυρία Θέκλα, σας παρακολουθώ πολύ καιρό και η βοήθειά σας είναι πολύτιμη για μένα. Σε ευχαριστώ αγάπη. Είμαι 21 χρόνων και σπουδάζω αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την οικογένεια μου, γεγονός που δεν μου επιτρέπει να επιστρέφω συχνά στο πατρικό μου. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι επίσημα εδώ και 6 χρόνια, αλλά ανεπίσημα από πάντα. Η μητέρα μου ανέκαθεν ήταν και μητέρα και πατέρας και η ζωή της πάντα ήταν δουλειά για να μου προσφέρει τα πάντα και κατευθείαν από τη δουλειά σπίτι για να είναι δίπλα μου. Από την άλλη, ο πατέρας μου, εθισμένος με τον τζόγο, με άφηνε συνέχεια μόνη σπίτι από μικρή, κατά τη διάρκεια των ωρών που δούλευε η μητέρα μου, με τη μητέρα μου να τον παρακαλάει να έρχεται σπίτι για να μην είμαι μόνη. Γι' αυτό τον λόγο προσκολήθηκα στη γιαγιά μου και στον παππού μου, που ζούσαν δίπλα στο δικό μας σπίτι. Πάντα έβρισκα συντροφιά στο σπίτι της γιαγιάς μου και ήξερα ότι πάντα ήταν και είναι εκεί. Το πρότυπο πατέρα έγινε ο παππούς μου. Για πολλά παιδιά, τα οποία έχουν πατεράδες απόντες, για οποιονδήποτε λόγο απόντες, είτε λόγω χαρακτήρα, προσωπικότητας, δεν ξέρω τι άλλο, είτε λόγω συνθήκων, ο παππούς γίνεται πρότυπο πατέρα και για παιδιά που έχουν απούσες μητέρες, η γιαγιά μπορεί να γίνει πρότυπο μητέρας. Ο χωρισμός του γονιού μου, ένας χωρισμός που εγώ παρότρινα και πίεσα τη μητέρα μου να τον κάνει, ήταν ένας χωρισμός που μου δημιούργησε ανάμειχτα συναισθήματα, αλλά με ανακούφισε, γιατί η κοροϊδία του πατέρα μου τόσο σε μένα, αλλά και στη μητέρα μου, με εξόργιζε για πάρα πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου έκοψε επαφές μαζί μου και όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, προσπάθησε να έρθει λίγο πιο κοντά, Με μένα όμως να νιώθω μίσος, αλλά να μην μπορώ να του φερθώ σκληρά, γιατί δεν είναι του χαρακτήρα μου να πληγώνω τους άλλους. Έπειτα από ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο, ένα δύσκολο αλλά συνάμα και ευτυχισμένο χρόνο, ο αγαπημένος μου παππούς ξαφνικά απεβίωσε. Λυπούμε, συλληπιτήρια. Από τότε συναισθηματικά νιώθω ένα κενό, ίσως σαν μετατραυματικό σοκ. Φοβάμαι πάρα πολύ να νιώσω έστω και λίγη χαρά, γιατί πιστεύω ότι κάτι κακό θα συμβεί πάλι. Αργεί λίγο η μητέρα μου να με πάρει τηλέφωνο και φτιάχνω διάφορα σενάρια ότι κάτι της έχει συμβεί. Φοβάμαι να κάνω όνειρα, γιατί νιώθω ότι δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ, ακόμη και τα πιο μικρά. Αναρωτιέμαι, κυρία Θέκλα μου, θα μπορέσω ποτέ να ξεπεράσω αυτό το φόβο, να πατήσω στα πόδια μου και να νιώσω πραγματική ευγνωμοσύνη και ευτυχία για αυτά που έχω? Φίλοι μου, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail, γιατί θίγεις ένα θέμα το οποίο νομίζω δεν το έχουμε ξαναθίξει, δεν έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, που είναι η διαχείριση του πένθους σε νεαρή ηλικία, η οποία, αν δεν ολοκληρωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια συναισθήματα όπως αυτά που έχεις εσύ, τα οποία προσομοιάζουν με αυτά της κατάθλιψης περισσότερο ή του μετατραυματικού στρες όπως αναφέρεις. Καταρχάς, θέλω να σχολιάσω λίγο για το ζευγάρι των γονέων σου. Ακόμη ένα παράδειγμα που σας τα γράφει ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε ένα γάμο, σε μια οικογένεια στην οποία οι γονείς της ήταν άτυπα χωρισμένοι. Ότι το ίδιο το παιδί ζήτησε από τη μητέρα να χωρίσει. Και επίσης το κομμάτι το ότι η μητέρα δεν έπαιρνε από μόνη της την απόφαση να χωρίσει και ανέμενε από το παιδί να χωρίσει. Εκεί βλέπουμε και μια ίσως γονιοποίηση του παιδιού. Δηλαδή σαν να και έπρεπε εσύ να φροντίσεις τη μαμά σου. Αυτό το λέω για να ακούσουν οι γυναίκες που είναι παντρεμένες, που ζουν σε γάμους που δεν είναι ευτυχισμένες, που είναι δυστυχείς και αυτές και τα παιδιά τους, σε γάμους που δεν καλύπτουν τις βασικές συναισθηματικές ανάγκες τόσο των ιδίων όσο και των παιδιών τους και που μένουν για τα παιδιά στο γάμο. Λοιπόν, έχω μεγάλη έγνοια και προβληματισμό για τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες ένα παιδί ταυτίζεται με τον παππού
αντί με τον πατέρα, λόγω ίσως κακού πατρικού προτύπου ή πατέρα που λείπει από τη ζωή του παιδιού για οποιοδήποτε λόγο, και επειδή είναι νεαρό αυτό το παιδί και ο παππούς είναι πολύ μεγαλύτερος, υπάρχει πάντοτε η περίπτωση να φύγει από τη ζωή αυτό το ο παππούς, ο οποίος λειτουργεί ως πατέρας, νωρίς. Δηλαδή η απώλεια του πατέρα στην ηλικία των 19-20 χρονών που σου συνέβη και εσένα είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Φυσικά υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να χάσουν τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους σε πολύ νεαρή ηλικία, από ένα αυτοκινητικό δυστύχημα ή από ένα εργατικό ατύχημα ή από μια ασθένεια. Λοιπόν, η έγνοια που έχω αυτή για τα παιδιά τα οποία νιώθουν τον παππού τους πατέρα τους ή τη γιαγιά τους μάνα τους, είναι γιατί το έχω βιώσει στο γραφείο με παιδιά τα οποία έχουν μεγαλύτερο δεσμό με τους παππούδες τους αντί με τους γονείς τους, και όταν φτάσουν σε μια ηλικία των 20, 22, 23 ετών που οι παππούδες είναι άνω των 80 ή άνω των 75, αρχίζουν και ανησυχούν ότι θα χάσω τον παππού μου, θα χάσω τη γιαγιά μου και πώς θα τον αντιμετωπίσω. Το ίδιο φυσικά μπορεί να ισχύει και για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν παιδιά σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή ένας πατέρας ο οποίος γίνεται για πρώτη φορά πατέρας στα 50, μπορεί κάλλιστα να φύγει από τη ζωή όταν το παιδί του βρίσκεται στο πανεπιστήμιο ή βρίσκεται στο λύκειο και από φυσικούς λόγους. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, εφόσον δεν έχεις διαχειριστεί ψυχοθεραπευτικά την απώλεια του παππού, να σου έχει παραμείνει αυτή η φοβία του θανάτου κοντινό σου προσώπων, θα έλεγα. Δηλαδή δεν έχεις φοβία ότι θα πεθάνεις εσύ με βάση αυτά που μας γράφεις, αλλά φοβάσαι ότι μπορεί να χάσεις τη μάνα σου, τη γιαγιά σου κτλ. Το είχα βιώσει κι εγώ αυτό το πράγμα σε δύο διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν όταν ήμουν 7 ετών και πέθανε ο παππούς μου Θεοδόσης, με τον οποίο δεν ήμουν ιδιαίτερα συνδεδεμένη, αλλά σε εκείνη την ηλικία 7 ετών με είχε ενοχλήσει ο θάνατος. Με είχε στενοχωρήσει ο θάνατος, με είχε σημαδέψει ο θάνατος. Το οποίο το ξεπέρασα αρχικά αρκετά γρήγορα, ίσως και λόγω ηλικίας, γιατί όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο ψηλά επίπεδα αυξητικής ορμόνης έχει στο αίμα, η οποία αυξητική ορμόνη λειτουργεί και ως ελιξίριο. Γι' αυτό και τα παιδιά σπάνια θα τα δεις να έχουν στενοχώρια για πολλή ώρα. Τη δεύτερη φορά που έχασα παππού ήταν το 1985, τις 30 του Σεπτέμβριου, όταν πέθανε ο παππούς μου, ο Σοφοκλής, ο πατέρας του πατέρα μου, με τον οποίο ήμουνα πάρα πολύ συνδεδεμένη. Είχαμε ιδιαίτερη σύνδεση, συναισθηματική και διανοητική, από τον καιρό που πήγα σχολείο, από την πρώτη δημοτικού, ανταλλάζαμε γράμματα με το ταχυδρομείο, ο παππούς έμενε Λεμεσό, εμείς μέναμε στην Πάφο, ερχόταν συχνά και έμενε μαζί μας, και ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο είχα πάρα πολλά κοινά και ταυτιζόμουν μαζί του. Και νομίζω του μοιάζω και στο χαρακτήρα αρκετά. Δεν είμαι ίδια, δεν είμαστε ίδιοι με όλους τους προγόνους μας, αλλά είχαμε μια σύνδεση. Και θυμάμαι ότι όταν πέθανε ο παππούς, τα επόμενα 1-2 χρόνια, ειδικά το βράδυ όταν πήγαινα για ύπνο, να κλαίω στον ύπνο μου, να βλέπω εικόνες, να έρχονται φλασιές, flashbacks, από τις τελευταίες μέρες της ζωής του παππού, γιατί ο παππούς πέθανε από καρκίνο του ύπατος. Τη χειροτέρευση που είχε στην υγεία του, μου ερχόταν συνέχεια η σκηνή που είχε έρθει το ασθενοφόρο για να τον πάρει στο νοσοκομείο, είχε πεθάνει τελικά στο νοσοκομείο ο παππούς, και στις δύο περιπτώσεις το θάνατο των παππούδων μου, και όταν πέθανε ο παππούς μου Θεοδόσης όταν ήμουν 7 ετών και όταν πέθανε ο παππούς μου Σοφοκλής που ήμουν 10 ετών, είχα διέστηση την ώρα του θανάτου ότι πέθαναν. Ρώτησα και στις δύο περιπτώσεις, ήμουνα στο σπίτι, δεν ήμουνα στο νοσοκομείο, ήταν η μάνα μου συνήθως ήταν στο νοσοκομείο με τους αρρώστους μας, και είπα στον πατέρα μου, πέθανε ο παππούς. Και στις δύο περιπτώσεις, και λίγη ώρα μετά τηλεφωνούσε η μάνα μου και έλεγε έφυγε. Λοιπόν, αυτό δεν το είχαμε τις γιαγιάδες, αυτό το προαίσθημα τόσο έντονα με τις γιαγιάδες μου όταν έφυγαν. Ίσως και επειδή ήξερα ότι ήταν πάρα πολύ άρρωστες, οι γιαγιάδες μου πέθανε, η μια μου γιαγιά πέθανε στο 89, η γιαγιά μου η Θέκλα, και η γιαγιά μου η Σοφία στα 94, σε μεγάλες ηλικίες, και γνώριζα ότι ήταν πάρα πολύ ασθενείς. Οπότε ίσως γι' αυτό δεν είχα την προαίσθηση. Φυσικά και οι δυο μου παππούδες πέθαναν ασθενείς. Ο
παππούς μου ο Θεοδόσης είχε ένα χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα, πρέπει να είχε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιακό πρόβλημα, το οποίο κατέληξε. Πέθαναν και οι δύο γύρω στα 70 παππούδες. Νομίζω ήταν 73 ο παππούς μου ο Θεοδόσης και ακριβώς μία μέρα πριν τα γενέθλια του να γίνει 70 ο παππούς μου ο Σοφοκλής. Λοιπόν, θα σου πω τι με είχε βοηθήσει εμένα τότε, από τα 10 μέχρι τα 12 που τα βράδια είχα φοβίες για τη ζωή των γονιών μου. Φοβόμουν ότι θα πεθάνει ο πατέρας μου, ότι θα πεθάνει η μητέρα μου, όπως είχε πεθάνει ο παππούς μου. Και θυμάμαι ότι πήγαινα τα βράδια και χτυπούσα την πόρτα του δωματίου του γονιού μου. Η πόρτα του δωματίου του γονιού μου ήταν πάντοτε κλειστή και νομίζω έτσι πρέπει να είναι οι πόρτες των δωματίων, των υπνοδωματίων των ζευγαριών. Μου άνοιγε ο πατέρας μου, μου έλεγε τι έχεις, του λέω φοβάμαι, φοβάμαι ότι θα πεθάνεις, φοβάμαι ότι θα πεθάνει η μαμά, όπως πεθάνει ο παππούς ο Σοφοκλής και τι θα κάνω μετά. Και κάτι που μου έλεγε ο πατέρας μου, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ τότε με το μυαλό που είχα, με βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσω αυτό το φόβο του θανάτου των γονέων μου ή τη φοβία θανάτου των γονέων μου, θα έλεγα, γιατί σαν φοβία ήταν. Μου είχε πει το εξής, ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεθάνει ένας άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο να πεθάνει ένας άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει μέσα του πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις για ζωή και χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια για να πεθάνει κάποιος. Δεν πεθαίνει κάποιος τόσο εύκολα. Προσπαθούσε να μου εξηγήσει ότι ο θάνατος από το γύρας, ο οποίος είχε επέλθει στις περιπτώσεις των παππούδων μου, ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και παρόλο που εμείς στην οικογένεια είχαμε βιώσει θάνατο μικρού παιδιού, είχε βιώσει ο πατέρας μου το θάνατο του αδελφού του, του Πέτρου, σε ηλικία 13 χρονών, την πρωτοχρονιά του 59, όταν ο πατέρας μου ήταν 10 ετών. Και στη συνέχεια βιώσαμε και εμείς ως οικογένεια το 2006 το θάνατο της ξαδέλφης μου 13 ετών, από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Παρόλο που ως οικογένεια είχαμε βιώσει και προηγουμένως και στην πορεία θάνατο μικρού παιδιού, για μένα αυτή η διαβεβαίωση ότι δεν πεθαίνει εύκολο ο άνθρωπος και θέλει πολύ προσπάθεια κάποιος να πεθάνει, δηλαδή ότι δεν είναι παθαίνω ένα κρυολόγημα και πεθαίνω, αυτό με είχε βοηθήσει να νιώσω τη ψευδαίσθηση της ασφάλειας, να εκλογικεύσω το θάνατο, ότι δεν συμβαίνει εύκολο, ότι δεν συμβαίνει συχνά, και να νιώσω καλύτερα με αυτό. Τώρα ως μεγάλη γυναίκα που είμαι, και φαντάζομαι ότι μπορεί να είμαι και στην ηλικία της μάνας σου, ίσως να είμαι και μεγαλύτερη από τη μάνα σου, θέλω να σου πω την άλλη άποψη που έχω, μια πιο εξελιγμένη άποψη, εκτός το ότι δεν πεθαίνει κάποιος εύκολα. Ξέρετε το ρητό μου ποιο είναι, το μότο μου είναι το shit happens, life happens, death happens. Στη ζωή δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα δύσκολα πράγματα. Τα δύσκολα πράγματα πάντοτε θα συμβαίνουν ή μπορεί να συμβούν και όταν συμβεί κάτι θα το αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι η εκλογήκευση που με βοηθάει να μην φοβάμαι τώρα είτε για το θάνατο των γονέων μου, είτε για την ασφάλεια των παιδιών μου, είτε οτιδήποτε άλλο. Στην πραγματικότητα κανείς από εμάς δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως του πώς θα εξελιχθεί η ζωή και η δική του η ζωή και είναι δεδομένο ότι θα βιώσουμε αρνητικά γεγονότα και θα βιώσουμε πένθος. Για να μην καταραίουμε καθημερινά από το φόβο ότι τώρα θα πάει η μάνα μας, τώρα θα πάει ο πατέρας μας, τώρα θα πάει το παιδί μας, τώρα θα γίνει το ένα, τώρα θα γίνει το άλλο, το αρνητικό, μας βοηθάει η σκέψη ότι όταν συμβεί κάτι θα το αντιμετωπίσουμε τότε που θα συμβεί. Όχι ότι θα είναι εύκολο, αυτά είναι δύσκολα πράγματα, κανείς δεν τα θέλει, αλλά είναι μέσα στη ζωή. Μπορεί να λες στον εαυτό σου, αν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο ή όταν θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα το αντιμετωπίσω. Όμως, θα σου πω αυτό που λέω και στα περισσότερα vlogs, θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να κάνεις μία ψυχοθεραπεία εστιασμένη στην διαχείριση του πένθους και στην αντιμετώπιση του φόβου ή της φοβίας του θανάτου αγαπημένου σου προσώπου. Έτσι όπως το περιγράφεις σαν μετατραυματικό στρες, όντως μπορεί να είναι μετατραυματικό στρες, μπορεί να είναι μια μίνι κατάθλιψη, μπορεί να είναι μια φοβία, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση από το mail, όμως θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να κάνεις κάποιες συνεδρίες με ένα ψυχολόγο εστιασμένες πάνω σε αυτό το πράγμα. Σου στέλνω την αγάπη μου, λυπάμαι πολύ που βίωσες τα πράγματα που βίωσες, λυπάμαι πολύ που έχασες τον παππού ο οποίος λειτουργούσε ως πρότυπο πατέρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο πατέρας σου είναι
έτσι όπως τον περιγράφεις, ένας άνθρωπος εξαιρετικά ψυχοσυναισθηματικά νόριμος, ο οποίος έχει και το πρόβλημα του εθισμού στον τζόγο, που είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, και ότι το ξέρεις νομίζω, ότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, δηλαδή ότι δεν μπορείς να περιμένεις να, ότι ο πατέρας σου θα γίνει σοβαρός πατέρας που να αναλάβει την ευθύνη του παιδιού του. Νομίζω το ξέρεις αυτό το πράγμα, το χρειάζεσαι από μένα. Δεν μπορούσε να ήταν όταν ήσουν μικρή, πόσο μάλλον τώρα που είσαι στην, λίγο πριν την ενηλικίωση, την ψυχοσυναισθηματική, είσαι μεγάλη κοπέλα, είσαι φοιτήτρια, σιγά σιγά θα το συνηθίσεις και θα το πάρεις απόφαση ότι αυτός έτσι είναι, δεν αλλάζει. Αν δεν το έχεις ήδη πάρει απόφαση, με απασχολεί λίγο ο θυμός και το μίσος που νιώθεις γι' αυτόν. Όχι ότι είναι κακό πράγμα, αλλά είναι καλή ιδέα να εξωτερικευτεί, να βγάλεις το θυμό σου, να εκφραστείς, να τα πεις, να τα ξαναπείς, μέχρι να τα βγάλεις από μέσα σου και πλέον να σου είναι αδιάφορη η ανώριμη του κατάσταση. Γιατί δυστυχώς κάποιοι πατεράδες, ειδικά αυτοί που είναι εξαρτημένοι, είτε από το αλκοόλ, είτε από ουσίες, είτε από τον τζόγο, δεν μπορούν, μάνα μου, δεν μπορούν. Δεν μπορούν να παίξουν γονεϊκό ρόλο. Είσαι τυχερή που βρέθηκε ο παππούς, ο οποίος φαίνεται πως ήταν ένα θετικό πρότυπο. Το χάρηκες όσο καιρό το χάρηκες. Αν πιστεύεις στη ζωή μετά θάνατο, ίσως να σε παρηγορεί η σκέψη ότι υπάρχει τώρα ως πνεύμα και σου στέλνει την αγάπη του. Αν δεν πιστεύεις στη ζωή μετά θάνατο, ίσως είναι comforting, παρηγορητικό για σένα, το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει, αλλά έχει αφήσει πίσω του πολλές όμορφες αναμνήσεις. Σου στέλνω την αγάπη μου. Καλό βράδυ. Και στους υπόλοιπους.